Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου η μερίδα ενημέρωσης για το kickboxing. Το kickboxing πλέον αποτελεί ένα προολυμπιακό άθλημα, κάτι που είπε και ο κύριος Μαυρομάτης Αντώνης, ο οποίος είναι ο Walk Marketing Chairman. Το kickboxing είναι ήδη προολυμπιακό άθλημα. Βρισκόμαστε για δεύτερη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάνουμε τη δεύτερη συνάντηση με τους τοπικούς φορείς και με τους συλλόγους εδώ. Παρόν στην ημερίδα έδωσε και ο Γιάννης Γεροντής, ομοσπονδιακός προπονητής kickboxing, ο οποίος σε δηλώσεις του σημείωσε πως μπορεί το συγκεκριμένο άθλημα να είναι παρεξηγημένο από τον κόσμο, ωστόσο είναι εξίσου καλό για την υγεία των αθλητών. Είστε εδώ πέρα σε μια ημερίδα για το kickboxing, ένα άθλημα το οποίο είναι παρεξηγημένο από τον κόσμο και είναι βέβαια και ολυμπιακό άθλημα. Δύο λόγια γι' αυτό. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε να πούμε κάποια πράγματα για το kickboxing. Ένα άθλημα που προσπαθούμε να το προάγουμε όσο περισσότερο, γιατί ο κόσμος το έχει παρεξηγήσει. Όταν κάποιος γονέας ή γενικά κάποιο παιδί ακούει τη λέξη kickboxing, σίγουρα στο μυαλό του πάνε εικόνες, ζαμπίδις, χινιά, ring κτλ. Δεν είναι όμως αυτό το kickboxing. Το kickboxing έχει τρία διαφορετικά στυλ στο ring και άλλα τρία στο τατάμι, kick, light point κτλ. Όπως έχει και κάποιες άλλες τεχνικές, musical form, που δεν έχει καθόλου επαφή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι εντελώς παρεξηγημένο από τον κόσμο και μάλιστα πολλές φορές είναι πολύ πιο ευγενές και πολύ πιο ήρεμο σε κάποια στυλ από ότι μια παραδοσιακή τέχνη όπως είναι το ταϊκβοντό, όπως είναι το καράτε ή όπως είναι το κουνφού. Τέλος, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing δήλωσε πως με αυτό το άθλημα ασχολούνται παιδιά ήδη από μικρή ηλικία, καθώς είναι και μοριοδοτούμενο. Στην κατηγορία έως 10 ετών, σε αγώνα επίδειξη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είχαμε 400 αθλητές. Σε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στο οποίο των παιδών εφήβων, πριν κορονοϊό εποχή, είχαμε 2.600 αθλητές σε 12 αγωνιστικούς χώρους. Άρα λοιπόν είναι ένα άθλημα το οποίο ξεκινάει και είναι για παιδιά.